Σαββατοκύριακο, Quiz of the Show, ένα χειροκρότημα για εσάς. Εδώ στο στούντιο, μπράβο. Και για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι, χαλαρά στο καναπέ σας. Είμαστε εδώ για να μάθουμε, για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Έχουμε ήδη 8.000 ευρώ μέσα στο πουγγί του Quiz of the Show και βαδίζουμε στην πρώτη κορύφωση που έρχεται τέλη Δεκεμβρίου, εκεί που οι 10 καλύτεροι παίκτες με σερή νικών και κερδών θα έρθουν εδώ να αντιμετωπίσουν όποιον άνθρωπο βρίσκεται στη θέση του οδηγού. Για τώρα θέλω να δώσετε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και να φέρουμε μαζί στην παρέα μας τον Χρήστο. Έχεις ήδη μία νίκη, μια χαρά πηγαίνουμε. Έχεις ήδη βάλει 100 ευρώ στο προσωπικό σου πουγγί και συνεχίζουμε την πορεία σου. Πώς νιώθεις? Χαλαρά. Χαλαρά, μπράβο. Αυτό είναι. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε χαλαρά, να διασκεδάσουμε. Μέσα στη βδομάδα που πέρασε, διάβασε κάτι ενδιαφέρον? Σε Quizdom. Quizdom, οκ. Okay. Άρα διάβασε αρκετά πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Είσαι έτοιμος. Τέλεια. Πάμε να γνωρίσουμε τον επόμενο σου αντίπαλο. Έρχομαι δίπλα σου να τους χαζέψουμε. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. 4 άτομα από εδώ, 5 άτομα από εκεί. 10 δευτερόλεπτα έχεις στη διάθεσή σου για να κόψεις φάτσες, ψυχολογείς πράγματα, να δεις ποιος ήταν ο επόμενος αντίπαλος. Πάμε να τα δούμε. Για να τηρήσουμε τις παραδόσεις. Παράδοση και σε κλίμα fair play, το νούμερο 9. Το νούμερο 9 είναι και αυτή η κυρία εκεί πάρα πολύ καιρό και περιμένει τη σειρά της. Ήταν δίπλα σου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έχετε γνωριστεί, τα έχετε αλίμονο. Πει. Ξέρεις ποιες είναι οι αδυναμίες, πώς θα τις εκμεταλλευτείς. Δεν μιλάμε για τα θέματα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Το νούμερο 9 θα είναι στην παρέα μας με ένα χειροκρότημα. Καλησπέρα. Το όνομα σου. Δώρα. Δώρα, από εδώ είναι ο Χρήστος. Χαίρομαι πολύ. Από τα παλιά. Ναι. Τώρα θα σου μιλάω στον ενικό. Χαίρομαι πολύ γιατί... από κοντά. Έτσι. Θα σου μιλάω στον ενικό γιατί έχω πολύ κοινή ηλικία με την κόρη σου που είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε νιώθω ότι είμαστε κοντά και με σένα. Θα μου δώσετε και εμένα λίγη από αυτήν την ηλικία, θα την ήθελα. Εντάξει, μείνε μετά. Έχω λίγο. Κάτι θα γίνει. Στην βάλω πακέτο, την πάρει σπίτι. Να σου πω τώρα με τι ασχολείσαι. Είμαι συνταξιούχος τώρα. Συνταξιούχος. Πάει καλά αυτό γενικά? Ναι, πάρα πολύ καλά. Στο βάθος ξέρει τι μας περιμένει. Πόσο πέφτει κάθε χρόνο? Ναι, πέφτει κάθε χρόνο. Άρα του χρόνου αρχίζετε και δίνετε εσείς? Μπορεί, ναι, μπορεί, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι κάποιος εγκέφαλος θα το έχει μελετήσει. Και θα πάνε, μήπως. Άσε, καθυστερήσουμε λίγο. Παίζεις Quizdom? Ναι, παίζω Quizdom. Σε εφαρμογή, στο κινητό, σε tablet. Και level, πώς είμαστε? Είμαι στο 53. Μια χαρά, πολύ ωραία. Nickname Dora the Explorer. Yeah. Ήθελα να το βάλω, αλλά κάποια με είχε προλάβει, κάποιος, δεν ξέρω. Ποια είναι αυτή η Ντόρα που το πήρε? Έτσι έβαλα Ντόρα Τσαούς. Τσαούς. Αφήνω τη να υπονοηθεί το Τσαούσα. Μια χαρά Τσαούσα. Αυτό κάτσε δεν ήταν του Μαρίνου. Του Μαρίνου, ναι. Αυτά είναι. Εντάξει, είναι από τους αγαπημένους. Εννοείται. Μας πας πολλά χρόνια. Πει τον έχω προλάβει και εγώ Τσαούσα. Μα είμαι πολλοχρονών γι' αυτό. Μια και θυμηθήκανε και το Μαρίνο, 9 κατηγορίες θα εμφανιστούν εδώ μπροστά. Θα διαλέξετε δύο καθένας και ξεκινάμε με ένα χρήστη όπως θες στο οδηγού και απαντάς εσύ τώρα με όποια κατηγορία θες μπρος-πίσω. Πάμε να δούμε τις 9 κατηγορίες που επιλέγονται για το πρώτο μας παιχνίδι. Έχουμε αθλητικά, λέξεις, τέχνες, φαγητό, πολιτική, ιστορία, celebrities, γεωγραφία και ζώα. Ξεκινάμε με ένα χρήστο. Ιστορία. Ιστορία. Λέξεις. Λέξεις από την τώρα και Χρήστο άλλη μία. Αθλητικά. Αθλητικά. Τέχνες. Αυτά είναι αθλητικά και τέχνες. Εκεί, όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, όταν άντρας διαλέγει αθλητικά, πρέπει να παίξει λίγο τέχνη για να υπάρξει μια σωστή κόντρα. Παρακολουθούμε καθόλου αθλητικά? Ναι, βέβαια. Αναγκαστικά. Όταν έχεις άντρες στο σπίτι, παρακολουθείς αθλητικά. Ο άντρες τι παρακολουθεί, ποδόσφαιρο κατά βάση? Ό,τι παίζει. Ό,τι παίζει. Ό,τι παίζει. Οτιδήποτε υπάρχει, απλά να είναι αθλητικό. Ακριβώς. Απλά και οι γυναίκες έχουν ένα μοναδικό ταλέντο. Όταν παίζει ποδόσφαιρο και βλέπει ο άντρας, τη στιγμή που θα πάνε να του μιλήσουν είναι τη στιγμή που θα μπει τον γκολ. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται αυτό. Μετά από τόσα χρόνια έχω καταλάβει ότι αυτές τις στιγμές δεν πρέπει να μιλήσουν. Πού πάτε όταν παίζει, όταν βλέπει μπάλα? Εκδρομή. Όχι, και φεύγετε για μια εβδομάδα. Όχι τόσο μακριά. Τέχνες όμως μας αρέσουν. Εδώ τέχνες, πώς είμαστε? Το έχουμε. Το έχουμε. Μια χαρά. Πάμε λοιπόν. Έχουμε τις 4 κατηγορίες που είναι. Ιστορία, λέξεις, αθλητικά και τέχνες. 4 κατηγορίες, 4 ερωτήσεις κάθε κατηγορία, 10 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση και παλίδευση θα γίνει στο τέλος. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο και ένα χειροκρότημα εμψύχωση από το κοινό μας για να δώσουμε ενέργεια. Ιστορία και πρώτη ερώτηση. Με τι ζήτησε να θαυτεί ο βασιλιάς Όθωνας? Δεύτερη ερώτηση. Η Σμήνη ήταν κόρη του...
Τρίτη ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος? Τελευταία ερώτηση. Τα ταυροκαθάψια της μινωικής εποχής ήταν... Τέλος κατηγορίας, 4 κοινές απαντήσεις έχετε και πολύ κοντά στο χρόνο. Σε κάποια λίγο πιο πριν εσύ, σε κάποια λίγο πιο πριν η Ντόρα. Για να κάνουμε την επαλήθευση, να δούμε αν θα ξεκινήσουμε ένα ωραίο ντέρμπι με τετράδες σωστές, πράσινίσουμε τα πάντα. Με τι ζήτησε αν θα φτύει ο βασιλιάς Όθωνας? Με φουστανέλα απαντήσατε και οι δύο. Έχει φορέσει κανείς φουστανέλα? Εσύ, εντάξει, έχει φορέσει φούστα. Ο βασιλιάς Άθωνας. Ο βασιλιάς Όθωνας, έχει φορέσει. Από τα πιο άνετα ρούχα που υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξαναγυρίσει τη μόδα να φοράμε όλοι οι άντρες φούστα. Έχεις, ρε παιδί μου, έναν αέρα, ξέρεις. Πώς θα οδηγείς αυτοκίνητο? Πώς θα οδηγείς αυτοκίνητο? Εκεί κόλλεις εσύ. Όχι, ρε, το πέφτει, εντάξει, όλα καλά. Τι πέφτει, τη βγάζεις και τη βγάζεις όταν ξαναβγαίνεις. Λευγέ πράγματα, άσε μια φορά. Παντελόνι και πάλι, παντελόνι. Το μηχανάκι όμως να αερίζεται πίσω, να πηγαίνεις πάνω από τη σχάρα του μετρό, να στέκεσαι σαν τη Μέρλιν Μονρόε. Και αυτό επικίνδυνο είναι. Και αυτό επικίνδυνο. Εντάξει, το έκανε ο Όθωνας, δεν το κάνουμε εμείς. Για να δούμε. Βασιλιά ήταν. Εντάξει. Βασιλική φουστανέλα. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι σωστό? Σωστό, με φουστανέλα. Όντως και στους δύο, δεύτερη ερώτηση. Η Σμήνη ήταν κόρη του Ιδίποδα. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή και αυτή. Η απάντηση, τρίτη ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος? Απαντήσατε Αϊτή. Με ξάφνιασε λίγο, δεν το ήξερα, ομολογώ, αλλά το έχετε πατήσει και οι δύο. Είναι λίγο outsider η Αϊτή. Ε? Αλλά είχε μόλις απελευθερωθεί από τους Γάλλους. Α, οπότε λένε πάμε. 1809 κάτι τέτοιο. Ξέρεις που βοήθησε πάρα πολύ η φουστανέλα? Στην Επανάσταση. Επανάσταση. Κατεβαίναν τα βουνά, ελεύθεροι, αεράτοι. Και λέγανε πάμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα. Αν είχαν τσιπάκι όμως. Αν είχαν τσιπάκι δεν μπαίνανε. Τη βγάζανε πρώτα. Αϊτή, για να δούμε. Σωστή απάντηση. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Τα ταυροκαθάψια της μινωικής εποχής ήταν άθλημα, απαντήσατε και οι δύο. Καταπληκτικό άθλημα επίσης. Έτσι, αυτό που ήταν λίγο σαν το παρκούρ της εποχής, που πηδάγανε πάνω στον τάβρο, τον πιάνανε τα κέρατα, μετά κάνανε ένα τριπλό τόλουπ, όπως θα έλεγε ο Κοστάλας, προσγειωνόντουσαν, μετά ήρθε το τσουνάμι, τέλος. Γεια σας. Άθλημα. Για να δούμε αν ήταν όντως άθλημα. Σωστή απάντηση, όπως το είπα, 4-4, να το δούμε και στην οθόνη. Σκορ 4-4, 4 σωστές απαντήσεις και για τους δύο και η επόμενη κατηγορία είναι λέξεις. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, μ' αρέσει. Λέξεις, έχεις διαλέξει εσύ τώρα την κατηγορία λέξεις. Πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση. Τα κάντζι αποτελούν γραφικούς χαρακτήρες ποιας γλώσσας? Δεύτερη ερώτηση. Πόσα γράμματα έχει το χαβανέζικο αλφάβητο? Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η σωστή ορθογραφία? Τέταρτη ερώτηση. Πώς αλλιώς ονομάζεται το παιχνίδι κουλοχέρης? Τέλος κατηγορίας, έχετε δύο κοινές, δύο διαφοροποιημένες. Να δούμε αν θα περάσει κάποιος μπροστά στο σκορ. Η κατηγορία είναι λέξεις. Παίζουμε πάντα για 500 ευρώ συν τα μπόνους. Για να δούμε την πρώτη ερώτηση. Τα κάντζι αποτελούν γραφικούς χαρακτήρες ποιας γλώσσας? Χρήστο απάντησε κινέζικης και τώρα ιαπωνικής. Κάποιος που είναι σίγουρος για τα κάντζι, ακούγονται σαν καρτούν λίγο. Ναι, νομίζω. Νομίζω ιαπωνικής, έτσι. Αλλά πάντα για υπάρχει μια επιφύλαξη. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή απάντηση, τώρα ο πόντος πηγαίνει σε σένα. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πόσα γράμματα έχει το χαβανέζικο αλφάβητο? Πήγατε στα άκρα, Χρήστο είπε σε 13, να πάμε προς τα κάτω, και τώρα είπε σε 126, να πάμε προς τα πάνω. Λογικό μου ακούγεται, 24-26 δεν θα έκανε κάτι έτσι, ιδιαίτερο σε αυτή την ερώτηση. Ξέρει κάποιος χαβανέζικα? Όχι. Φούστες που φοράνε χαβανέζες, Εγώ ξέρω μια λέξη. Ωραίες, σαν φουστανέλα όμως δεν έχει. Μα καλά.
Ξέρεις μια λέξη. Ναι, το γιουκαλίλι. Το γιουκαλίλι είναι χαβανέζικο. Έτσι νομίζω. Είναι... Και το αλόχα που είναι το welcome. Ναι, ναι. Αυτό το ξέρουμε από τις ταινίες. Και από τότε που έγινε Ομπάμα το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά. Δεν το εννοείται, γιατί εμείς βασικά παρακολουθούμε Ομπάμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δική μας πολιτική να ασχοληθούμε. Θα πάρουμε λίγο ενέργεια από μερική. Λοιπόν, 13 ή 126. Παρακαλώ την επαλήθευση. 13 είναι η σωστή απάντηση. Είναι χαλαρή χώρα. Φτιάξαν τα 13, μετά λένε να φτιάξουμε άλλα τόσα. Πήγανε για μπάνιο, ξεχάστηκαν, λένε φτάνει. 13, μια χαρά είναι, δεν χρειαζόμαστε άλλα. Λοιπόν, 13 γράμματα, μαθαίνουμε κάτι. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η σωστή ορθογραφία γλυκάνισος, απαντήσατε και οι δύο, με ύψιλον και γιώτα. Πάμε να δούμε αν είναι σωστό. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας, λέξεις. Πώς αλλιώς ονομάζεται το παιχνίδι κουλοχέρις, φρουτάκια, απαντήσατε και οι δύο, μπαλάκια, γατάκια, κερασάκια. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστό, φρουτάκια είναι η σωστή απάντηση. Και μετά από αυτήν την κατηγορία πάμε να δούμε πώς έχει το σκορ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο 7-7. Χάσατε και οι δύο από μία απάντηση, χάσαμε τη σωστή τετράδα, αλλά παραμένουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι. Η επόμενη κατηγορία είναι αθλητικά. Ό,τι έχεις καταφέρει να συγκρατήσεις από τον άντρα σου, ήρθε η ώρα να τα βάζεις στην πράξη εδώ και μετά να γυρίσεις σπίτι άμα τα καταφέρεις για να τον ευγνωμονήσεις και να πεις δες κι άλλο. Θα σου πάρω εγώ συνδρομές να βλέπεις. Αθλητικά και πρώτη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω αγγλικές ποδοσφαιρικές ομάδες έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης? Δεύτερη ερώτηση. Με τι άθλημα ασχολείται η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα, Μαριέλα? Τρίτη ερώτηση. Πώς ονομάζεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βαλένθια? Τελευταία ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι πρωταθλητής Φόρμουλα 1? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Τώρα, πώς νιώθουμε? Εντάξει, δεν είμαι και εντάξει, τρομερά ενθουσιασμένη, δεν χοροπηδάω δηλαδή κανονικά, αλλά νομίζω ότι στάθη είναι αξιοπρεπώς. Πάρα πολύ. Αυτό είναι σημαντικό, να σταθούμε αξιοπρεπώς. Ναι. Εδώ τα έχουμε πάει πιστεύω καλύτερα, νιώθεις λίγο καλύτερα. Ναι. Στάθηκες αξιοπρεπώς? Παραπάνω από. Παραπάνω, εντάξει. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε την επαλήθευση στην κατηγορία αθλητικά, να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Πρώτη ερώτηση στα αθλητικά. Ποια από τις παρακάτω αγγλικές ποδοσφαιρικές ομάδες έχει στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης? Χρήστο, απάντησες Άστον Βίλα και τώρα Άρσεναλ. Πάμε να δούμε ποιο είναι το σωστό. Η Άστον Βίλα είναι η σωστή απάντηση. Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Το 1982, όπως το διαβάζω εδώ, κέρδισε την Μπάγερ στο τελικό, αλλά φέτος έχει υποβιβαστεί κατηγορία. Ήμουν απασχολημένη, γεννούσα εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Σπρώξε! Η Άστον Βίλα βάζει γκολ! Σπρώξε! Τέλειο. Την κόρη? Όχι, το γιο. Έχω το γιο. Τέλειο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Με τι άθλημα ασχολείται η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα, Μαριέλα? Χρήστο, απάντησες βόλεϊ και τώρα απάντησες μπάσκετ. Να σου μιλήσεις, δεν ξέρω, αλλά άμα είχα να διαλέξω θα πήγαινα προς μπάσκετ. Αφού είναι να μπάει κάτι με τον μπάσκετ. Ναι, να μπάει. Δηλαδή η μπάσκετ τη σκάκι. Δεν ξέρω. Βόλεϊ τώρα. Δεν κάνει. Γνωστό κασιστή ο Φασούλα, έτσι. Τύχη. Καθόταν εδώ και παίζει εκεί με το χέρι. Λοιπόν, μπάσκετ, βόλεϊ, αυτές είναι οι δύο απαντήσεις που έχετε δώσει. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Μπάσκετ, σωστή απάντηση. Η Ντόρα παίρνει πόντο στην κατηγορία αθλητικά. 1,97, όπως διαβάζω, έχει ύψος η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα. Έτσι, κοντή. Την παντρεύουν εύκολα αυτοί. Όχι απίστευτο το ύψος. Απίστευτο που πέτυχα πόντο στα αθλητικά. Αυτό προφανώς, αυτό είναι το απίστευτο. Αλλά εντάξει, με μια λογική πήγε σωστά. Τρίτη ερώτηση. Πώς ονομάζεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βαλένθια? Χρήστο, απάντησες Μεστάγια και τώρα Ριαθόρ. Για να δούμε το σωστό. Μεστάγια, η σωστή απάντηση. Ο πόντος πηγαίνει σε ένα, Χρήστο. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση.
Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι πρωταθλητής Φόρμουλα 1. Χρήστο, απάντησε Στίρλινγκ Μος και τώρα Άλεν Πρόστ. Για να δούμε ποιος από τους δύο είναι σωστός. Και σωστή. Σωστός είσαι Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Έκανε πολλές νίκες, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε πώς έχει το σκορ μετά από αυτή την κατηγορία. Έχουμε 10 πόντους για τον Χρήστο και 8 για την Τώρα που στάθηκε όντως το ύψος. Έχει σε μία σωστή απάντηση σε αυτή την κατηγορία και είναι μία απάντηση που δεν έδωσε ο Χρήστος, οπότε μπράβο. Τέχνες είναι η τελευταία κατηγορία, την έχεις διαλέξει εσύ τώρα. Έχεις κάποια αγαπημένη τέχνη? Ναι, τη ζωγραφική. Ζωγραφίζεις? Όχι, απλά σ' αρέσει είχα, να πηγαίνεις. Δεν είχα αυτή την ευλογία. Δεν πειράζει. Απλώς αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία όταν βλέπω έργα που φτιάξαν ανθρωπίνα χέρια. Ζωγραφιές παιδιών, των παιδιών Φελικά. Σου πώς ήτανε? Καλύτερες από τις δικές μου. Καλύτερες από τις δικές. Τέλεια. Τέχνες λοιπόν η τελευταία μας κατηγορία, στους 2 πόντους η διαφορά. Πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση. Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο συγγραφέας Albert Camus? Δεύτερη ερώτηση. Ποιος ήταν ο πρόδρομος της τραγωδίας? Τρίτη ερώτηση. Ποιου κινήματος θεωρούνται κύριοι εκπρόσωποι στην Ελλάδα ο Νίκος Εγκονόπουλος και ο Ανδρέας Εμπειρίκος? Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος έγραψε το θεατρικό έργο «Το τέλος του παιχνιδιού»? Τέλος κατηγορίας. Πριν πάμε στην επαλήθευση, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνάμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Χρήστο και την Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε εδώ. Wisdom the show. Μας έχει μείνει η κατηγορία τέχνες. Έχουμε απαντήσει. Πάμε να δούμε τι θα πει και η επαλήθευση. 4 κοινές απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο συγγραφέας Albert Camus? Αλγερία, απαντήσατε και οι δύο. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή απάντηση. 1913 στην Αλγερία, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το πρόλαβες αυτό, γεννούσες? Όχι, σίγουρα. Γεννιόμουνα. Γεννιόσουνα, πάρα ήταν πολύ ωραία. Το 1953. Το 1953 ήταν το Νόμπελ του. Βεβαίως, πήρε το Νόμπελ. Το ζησες. Yes, Albert Camus! Όλες οι μεγάλες στιγμές έχουν κλειδώσει πάνω και σε σένα. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Ποιος ήταν ο πρόδρομος της τραγωδίας, ο Διθύραμβος? Για να δούμε αν είναι σωστό. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Τρίτη ερώτηση. Ποιου κινήματος θεωρείται κύριοι εκπρόσωποι στην Ελλάδα ο Νίκος Εγκονόπουλος και ο Ανδρέας Εμπειρίκος υπερεαλισμού? Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή και αυτή η απάντηση. Άλλη μία και έχουμε σωστές τετράδες. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος έγραψε το θεατρικό έργο «Το τέλος του παιχνιδιού» Σάμιουελ Μπέκετ? Πάμε να δούμε. Έχουμε σωστή τετράδα. Σωστό! Δυστυχώς, λόγω των 4 κοινές απαντήσεις, δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να δούμε λίγο και το σκορ στον πίνακα. Για 2 πόντους, αλλά πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτά τα αθλητικά να πάρει, μας κατέστρεψαν λίγο, αλλά πετύχαμε την κόρη του Παναγιώτη Φασούλα. Κάτι είναι κι αυτό. Κάτι είναι κι αυτό. 14 πόντοι για τον Χρήστο, 2 σωστές τετράδες, 12 πόντοι για την Τώρα, 2 σωστές τετράδες και εσύ. Πάμε να βγάλουμε τα χρονόμετρα. Είσαστε πάρα πολύ κοντά και στο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πιο γρήγορος. Καλό είναι να είναι πιο γρήγορος, μια και συνεχίζει να πάρει και τα 100 ευρώ. Πάρα πολύ. Ομαδικό είναι κατά βάση το κουίζο. Όλοι δουλεύουμε για τον Χρήστο. Με όλες μου τις ευκαιρίες. Πάμε να ξεκινήσουν. Ναι, είναι και πιο γρήγορος, 100 ευρώ bonus πηγαίνουν σε σένα. Τώρα, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εύχομαι καλή τύχη. Εννοείται και στον Χρήστο και σε όλους. Και μακάρι στο μεγάλο πουγγί. Ευχαριστούμε πολύ Τώρα. Καλή συνέχεια. Χρήστο, συνεχίζουμε και πριν συνεχίσουμε φυσικά, πάμε να δούμε τι βάζουμε στα δύο μας πουγγιά. Πουγγί Wisdom The Show, παρακαλώ. 8.000 ευρώ συν 500. 8.500 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση πιο πολύ. Το πουγγί Χρήστος, το οποίο είχε μέσα 100 ευρώ. Μπαίνουν τα bonus.
Και πάμε 300 ευρώ. 300 ευρώ είναι δικά σου, δεν μπορεί να τα πειράξει κανείς. Και συνεχίζεις φυσικά, αυτό είναι το σημαντικό. Έχεις κάνει ήδη 2 νίκες. Πάμε να δούμε αν θα κάνεις και την τρίτη, να ανεβαίνουν σιγά σιγά οι πιθανότητες για να είσαι στην τελική δεκάδα. Έτοιμος? Πάμε. Έρχομαι δίπλα σου, πάμε να τους χαζέψουμε. Έλα λίγο από εδώ. Είμαστε εδώ λοιπόν, 3 άτομα από εκεί, 5 άτομα από εδώ. Οι πολύ παλιοί φύγανε τιμητικά. Τους διάλεξες και τώρα έχουμε φυσικά κάποιους παλιούς. Αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 4 είναι ο πιο παλιός. Και από εκεί και πέρα, πάνω κάτω στα ίδια. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ξεκινάνε τώρα. Πώς το βλέπεις? Και με το ίδιο κλίμα fair play, το νούμερο 4. Το νούμερο 4, λοιπόν, να έρθει στην παρέα μας με ένα χειροκρότημα. Καλώς σε, καλώς ήρθες, το όνομά σου. Καλώς σας βρήκα, Σπύρος. Σπύρο, από εδώ είναι ο Χρήστος, γνωριστείτε. Σπύρος. Σπύρο, με τι ασχολείσαι? Είμαι καθηγητής φυσικής. Τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καθηγητής φυσικής. Μ' άρεσε πάρα πολύ φυσική στο σχολείο. Χόμπι? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο 5x5 με παρέα, με φίλους. Πόση ώρα παίζετε συνήθως? 45 λεπτά. Και έχετε συγκεκριμένες ομάδες ή απλά τα όλοι? Όπως θέλει. Όπως θέλει. Και εσύ τι παίζεις, τα πάντα, πάνω κάτω, 5x5 όλα, έτσι. Είσαι ο τερματοφύλακας. Είμαι back κανονικά. Είσαι back. Αλλά χρησιμοποιώ σε διάφορες θέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, 9 κατηγορίες θα εμφανιστούν εδώ τυχαία και θα διαλέξετε 2 καθένας. Έτσι, τα ξέρουμε. Ξεκινάμε με σένα, Χρήστο, που είσαι στη θέση του οδηγού. Πάμε να δούμε τις 9 κατηγορίες για αυτό το παιχνίδι. Γεωγραφία, μουσική, ιστορία, 20ος αιώνας λέξεις, σώμα και υγεία, θρησκεία, τέχνες και πολιτική. Χρήστο. Ιστορία. Ιστορία. Με τι απαντάς, Σπύρο? Μουσική. Μουσική. 20ος αιώνας και η τελευταία μας κατηγορία από σένα, Σπύρο. Θρησκεία. Θρησκεία. Πρώτη φορά που παίζουμε θρησκεία στη δεύτερη σεζόν του Quizdom The Show. Οι 4 κατηγορίες είναι... Ιστορία, μουσική, 20ος αιώνας και θρησκεία. 4 κατηγορίες, 4 ερωτήσεις, 10 δευτερόλεπτα η κάθε ερώτηση, επαλήθευση στο τέλος. Χειροκρότημα από το κοινό μας, καλή επιτυχία από μένα. Ιστορία και πρώτη ερώτηση. Σε ποια χώρα ήταν το βασίλειο του Ασόκα? Δεύτερη ερώτηση. Πότε ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία? Τρίτη ερώτηση. Ποιος έγραψε το διάλογο του Πρωταγόρα? Τελευταία ερώτηση. Ο Γάλλος Σαρλ Λένορμαν, ο οποίος έδωσε το όνομά του στη γνωστή Αθηναϊκή οδό, ήταν... Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε την επαλήθευση στην πρώτη μας κατηγορία ιστορία. Παίζουμε 500 ευρώ τα οποία μπαίνουν στο πουγγί του Quizdom και τα bonus τα προσωπικά για εσάς άμα είστε ο νικητής. Σε ποια χώρα ήταν το βασίλειο του Ασόκα? Μεσοποταμία απάντησε Σπύρο, Ινδία απάντησε Χρήστο. Πάμε να δούμε το σωστό. Ινδία η σωστή απάντηση, ο πρώτος πόντος πηγαίνει σε σένα, Χρήστο. Δεύτερη ερώτηση. Πότε ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία? 1814, παρακαλώ επαλήθευση. Σωστή απάντηση. Ένα από τα βασικά κεφάλαια της ιστορίας, Κουφάς, Τσακάλοφ, Ξάνθος, στην Οδυσσό, εκεί ιδρύθηκε. Φορολογία δεν ξέρουμε τι πληρώνει τώρα αυτή η εταιρεία, θα δούμε. Ένφια, τέτοια πράγματα. Έχει κλείσει τα βιβλία. Έχει κλείσει τα βιβλία, είναι κομπλέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιος έγραψε το διάλογο του Πρωταγόρα? Αριστοτέλης, απαντήσατε και οι δύο. Παρακαλώ τη σωστή απάντηση. Πλάτωνας ήταν η σωστή απάντηση. Α, κρίμα. Επόμενη ερώτηση. Ο Γάλλος Σαρλ Λένορμαν, ο οποίος έδωσε το όνομά του στη γνωστή Αθηναϊκή οδό, ήταν Χρήστο, είπες αρχαιολόγος και Σπύρο, είπες πρέσβης. Πάμε να δούμε το σωστό. Αρχαιολόγος ήταν η σωστή απάντηση. Λένορμαν είναι το γαλλικό του όνομα, εμείς τον λέμε Λένορμαν. Και κανείς δεν θέλει να πηγαίνει, είναι ψηλό, έχει πολλή κίνηση αυτή η οδός. Οπότε τον αποφεύγουμε το Λένορμαν, εντάξει. Αρχαιολόγος όμως ήταν. Πάμε να δούμε το σκορ. 3 πόντοι για τον Χρήστο, 1 πόντος για τον Σπύρο, 2 πόντοι διαφορά, μικρή διαφορά.
Ειδικά όταν ξεκινάμε την αρχή, έχουμε τη δυνατότητα πόντο-πόντο να το φτάσουμε και να προχωρήσουμε. Μουσική, η επόμενη κατηγορία. Κάποιο αγαπημένο είδος μουσικής, άμα πηγαίναμε τώρα στο αμάξι σου, τι θα ακούγαμε. Ροκ, αγαπημένο συγκρότημα. Maiden. Maiden. Mm-hmm. Σωστός. Τέλεια. Τα βρήκατε. Μ' αρέσει τον δύο παίκτη συμφωνούν σε κάτι. Συνήθως είναι σε ομάδα. Αυτή τη φορά είναι σε Maiden. Σε ομάδα δεν νομίζω να είμαστε ίδια. Όχι, εδώ έχουμε Ολυμπιακός, έτσι. Απαπαναγία. Είπα ξύλο. Ποιο ξύλο, ρε. Τέλος πάντων, αυτό βρήκαμε. Για πες. Μία είναι η ομάδα στην Ελλάδα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Κάποιος στο βάθος γέλασε. Εδώ. Θρύλος. Αυτή είναι μια ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει, μην ανησυχείτε, τα βρήκατε σ' άλλα τώρα. Εδώ θα κολλήσουμε. Στους Maiden, πηγαίνετε στο γήπεδο και ακούστε Maiden. Μην βλέπετε το μάτς. Μουσική, επόμενη κατηγορία, πρώτη ερώτηση. Σε τι χώρο έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» του Σάκη Ρουβά. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω ήταν άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers. Τρίτη ερώτηση. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του γνωστού ράπερ Jay-Z. Τελευταία ερώτηση. Σε ποιο συγκρότημα ανήκει το τραγούδι Temple of the King. Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Μουσική, Iron Maiden, αγαπημένη μπάντα, καταπληκτική μουσική. Σε τι χώρο έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» του Σάκη Ρουβά. Κάποιοι λένε ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι η Iron Maiden της Ελλάδας. Μπα, ποτέ, έτσι. Συνεργείο απαντήσατε. Η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνει στο συνεργείο του αυτοκινήτου, αρχίζουν γενικώς τα δύσκολα, πάντα. Για να δούμε αν είσαστε σωστοί. Σωστή απάντηση, καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Θυμόμαστε τότε Σάκη Ρουβά με το μακρύ μαλλί, αλλά MacGyver, αν θυμάστε, λάδια, φόρμες, βαρβάτα πράγματα, έτσι. Αλητεία, ρε, συμπράβο. Είδες, καλά σου λέω ότι είναι η Iron Maiden της Ελλάδας. Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω ήταν άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, Χρήστο απάντησες Mother's Milk και Σπύρο απάντησες Mother's Little Helper. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή απάντηση, Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Τέταρτο άλμπουμ, 1989. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του γνωστού ράπερ Jay-Z? Φαντάζομαι εδώ πήγαμε πιο πολύ με τύχη. Ναι. Απάντησες, Χρήστο, Σον Κόρεϊ Κάρτερ και Σπύρο Τζέισον Ζάρτ. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σον Κόρεϊ Κάρτερ, το πέτυχες. Κάποιος φορές η τύχη βοηθάει. Είχε γίνει ψιλοχαμός, Jay-Z, Beyoncé, την απάτησε. Μια τρελή σαπουνόπερα της Αμερικής. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Σε ποιο συγκρότημα ανήκει το τραγούδι Temple of the King? Rainbow, απαντήσατε και οι δύο. Δώστε μας τη σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Και πάμε γρήγορα στο σκορ να δούμε τι θα πει ο πίνακας. Έχουμε 7 πόντους για τον Χρήστο και σωστή τετράδα, 3 πόντους για τον Σπύρο. Η διαφορά ανεβαίνει, Σπύρο, στους 4 πόντους, ναι. Αλλά ακόμα πιστεύω ότι μπορούν να ανατραπούν τα πράγματα. Το έχουμε δει και στην εφαρμογή και στο τηλεπαιχνίδι εδώ, Wisdom the Show. 20ος αιώνας, η επόμενη κατηγορία. Πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Σε ποια χώρα έγινε η Βελούδινη Επανάσταση το 1989? Δεύτερη ερώτηση. Ποιος κατέλησε τη μοναρχία του βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου με ένα σχεδόν ανέμακτο πραξικόπημα το 1952? Τρίτη ερώτηση. Περίπου πόσο μήκος έχει το μουσί της Vivian Wheeler που έχει γεννηθεί ερμαφρόδιτη και έσπασε το ρεκόρ Guinness το 2014? Τελευταία ερώτηση. Πότε σταμάτησαν τις πτήσεις τα Concorde? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε την επαλήθευση. 20ος αιώνας. Πώς τα έχουμε πάει, Χρήστο? Το έχω. Το έχεις πάρα πολύ ωραία εδώ. Σπύρο. Θα δούμε. Θα δούμε.
Σε ποια χώρα έγινε η Βελούδινη Επανάσταση το 1989, Τσεχοσλοβακία, απαντήσατε και οι δύο, παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Όπως διαβάζω εδώ, έγινε μία εβδομάδα μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος κατέλυσε τη μοναρχία του βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου με ένα σχεδόν ανέμακτο πραξικόπημα το 1952. Χρήστο, απάντησες Γκαμπάλ Άμπντελ Νάσερ, συγγνώμη, Σπύρο Μοχάμετ Μόρση. Παρακαλώ να βρούμε τη σωστή απάντηση. Σωστός, Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε εσένα. Τρίτη ερώτηση. Περίπου πόσο μήκος έχει το μουσί της Vivian Wheeler που έχει γεννηθεί ερμαφρόδιτη και έσπασε το ρεκόρ Guinness το 2014. Χρήστο είπε 25,5 εκατοστά και Σπύρο το πήγες στα 75 εκατοστά. Extreme. Ξέφυγε, έτσι. Πόσο 75, πού είναι, κάτσε, πόσο είναι, είναι κάπου εδώ. Κι άλλο, έτσι. Αυτό είναι το μέτρο. Κάπου εδώ. Είναι λίγο too much, έτσι. Ενώ 25. Εντάξει, το παλεύουμε λίγο, μια χαρά. 25,5 να δούμε αν ήταν 25,5 ή 75. 25,5 εκατοστά. Από τη μία έφερε τον πόντο, από την άλλη ευτυχώς. 75 θα ήταν too much. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πότε σταμάτησαν τις πτήσεις στα Concorde? Χρήστο, απάντησες 2003 και Σπύρο 1998. Για να δούμε. Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Για περίπου 30 χρόνια ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος να πας από Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Έσπασαν το φράγμα του ήχου με αυτή την έτσι λίγο πολύ ωραία μύτη. Μοιάζει λίγο με τη δική μου μύτη, πηγαίνει προς τα κάτω λίγο. Και πήγαινε 3,5 ώρες το Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Ή Παρίσι, Νέα Υόρκη. Και νομίζω είχαν ένα ατύχημα στην απογείωση. Και στη Γαλλία πεθάνανε πάνω από 100 άνθρωποι και κάπου εκεί σταμάτησε η καριέρα για τα Concorde και δεν τα έχουμε πλέον. Πάμε να δούμε πώς έχει η βαθμολογία μετά από αυτή την κατηγορία. 11 πόντι για τον Χρήστο και 2 σωστές τετράδες, άλλη μία σωστή τετράδα εδώ στον 20ο αιώνα. 4 πόντι για τον Σπύρο. Πρακτικά, Σπύρο, έχει τελειώσει το παιχνίδι, αλλά παίζουμε θρησκεία που είναι δική σου κατηγορία και μιας και δεν έχουμε παίξει φέτος, είναι ωραία στιγμή να την παίξουμε. Θρησκεία και πρώτη ερώτηση. Πότε πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος? Δεύτερη ερώτηση. Ο Μαχάτμα Γκάντι είπε πως ο Θεός δεν έχει... Τρίτη ερώτηση. Πόσοι είναι οι πυλώνες της πίστης σύμφωνα με το Ισλάμ? Τελευταία ερώτηση. Τι από τα παρακάτω δεν υπήρξε ο βασιλιάς Δαβίδ? Τέλος κατηγορίας. Πριν πάμε στην επαλήθευση, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε εδώ για να μάθουμε κάποια πράγματα για τη θρησκεία και να δούμε πού θα φτάσουν τα μπόνους. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Wisdom The Show. Παρέα μας έχουμε τον Χρήστο και τον Σπύρο. Έχουμε την τελευταία κατηγορία θρησκεία. Πάμε να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Η πρώτη ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Πότε πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος? Χρήστο είπε 1977 και Σπύρο 1974. Να δούμε ποιο είναι σωστό. Το 1977 πέθανε στη Λευκωσία και ο πόντος πηγαίνει σε σένα, Χρήστο. Δεύτερη ερώτηση. Ο Μαχάτμα Γκάντι είπε πως ο Θεός δεν έχει θρησκεία, είπες εσύ, Χρήστο, και Σπύρο είπες όρια. Για να δούμε τι είπε ο Γκάντι. Θρησκεία, σωστή απάντηση. Άλλος ένας πόντος για σένα, Χρήστο. Έχουμε δει την ταινία με τον Ben Kingsley. Πάρα πολύ ωραία ταινία και πολύ κοντά οπτικά, ας πούμε, δες ήταν φτιαγμένος για να τον ενσαρκώσει, Όσκαρ ερμηνείας για την ταινία και ένας άνθρωπος ο Γκάντι πραγματικά ιδιαίτερος και πάρα πολύ μοναδικός και μεγάλη έμπνευση για όλους μας. Πάμε παρακάτω, τρίτη ερώτηση. Πόσοι είναι οι πυλώνες της πίστης σύμφωνα με το Ισλάμ? Χρήστο είπες 5 και Σπύρο είπες 3.
Παρακαλώ την επαλήθευση. Πέντε. Σωστή απάντηση, Χρήστο. Άλλος ένας πόντος σε σένα. Ξέρεις κανέναν από τους πυλώνες? Τους διαβάζω εγώ εδώ, απλά λέω. Ομολογία της πίστεως είναι ο ένας πυλώνας. Η προσευχή, η υποχρεωτική ελεημοσύνη είναι ο τρίτος πυλώνας. Να πας στη Μέκα. Να πας στη Μέκα, πάρα πολύ σωστά. Και το Ραμαζάνι, που είναι η νηστεία, η αντίστοιχη για το Ισλάμ, το οποίο δεν μπορείς να φας από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Εμείς το κρατάμε 40 μέρες, αυτοί το πάνε λίγο αλλιώς. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο hardcore, ας πούμε, για να κάνεις. Σίγουρα μαζί σε βόρειες χώρες, καλοκαίρι που νυχτώνει για 2 ώρες, ίσως το Ραμαζάνι είναι πολύ χειρότερο. Πάμε στην τελευταία ερώτηση, στην κατηγορία θρησκεία. Τι από τα παρακάτω δεν υπήρξε ο βασιλιάς Δαβίδ? Χρήστο απάντησες μαραγκός και Σπύρο απάντησες ποιητής. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Μαραγκός, σωστή απάντηση. Άλλος ένας πόντος πηγαίνει σε σένα. Δεν πήγε καλά με το μαραγκός και μετά έγινε βασιλιάς. Εντάξει, όπου έχει το κάλεσμά του ο καθένας. Καθίσε, φάει τάχη. Πάμε να δούμε το τελικό σκορ. Έχουμε 15 πόντους για τον Χρήστο. Δεύτερη φορά που το βλέπουμε αυτό στο Quiz on the Show. Σε αυτή τη σεζόν να έχουμε χάσει μόνο μία ερώτηση. Και 4 πόντους για τον Σπύρο. Θρησκεία η τελευταία κατηγορία. Σου χάρισε την τελευταία τετράδα τη σωστή, Χρήστο. Έχεις ήδη 150 ευρώ από τα μπόνους. Πάμε να δούμε αν παίρνεις τον μπόνους και του πιο γρήγορου. Τα χρονόμετρα παρακαλώ. Πάμε. Ναι, είσαι και ο πιο γρήγορος, άλλα 100 ευρώ. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και έπαιξες. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια. Θα έρθουμε να σε δούμε σε κανένα 5x5 καμιά ελπίζω, μέρα. Ελπίζω. Γεια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καταπληκτικό, πάρα πολύ καλό game. Έτσι, μία ερώτηση μόνο, πολύ καλό bonus. Έχουμε μαζέψει αρκετά χρήματα που θα μπουν στο πουγγί. Πάμε πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στο Quizdom The Show το πουγγί. 8.500 ευρώ έχει μέσα. Βάζουμε και αυτή τη νίκη και φτάνουμε στα 9.000 ευρώ. Ανεβαίνουμε σταδιακά. Όπως έχω πει αρκετές φορές, πάμε για κλιμάκωση στα 30.000 ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου. Εκεί που όποιος είναι στη θέση του οδηγού θα αντιμετωπίσει τους 10 καλύτερους. Παρακαλώ το πουγγί τώρα του Χρήστου να εμφανιστεί. Είχαμε μέσα 300 ευρώ. Πάρα πολύ καλό ποσό ήδη. Αλλά τώρα βάζουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο bonus. Και φτάνουμε στα 550 ευρώ. Μια χαρά. Και συνεχίζουμε φυσικά. Έχεις κάνει ήδη 3 νίκες, όπως είπα και πριν, ανεβαίνουν πάρα πολύ οι πιθανότητες για να είσαι μέσα στην τελική δεκάδα. Επίσης, όπως σε βλέπω, άμα συνεχίσεις έτσι, μπορεί να το πας μέχρι το τέλος μόνος σου. Θα δείξει νεκροψία. Έτσι, πώς το νιώθεις εσύ, έχεις χαλαρώσει λίγο? Οι ερωτήσεις είναι βατές, τις έχω ξαναδεί πάρα πολλές από αυτές. Τις έχεις δει στο Quizdom, ναι, όπως ναι, ναι, μου έλεγες πριν, κάποιες έχεις κάνει λάθος, οπότε μένουν στη μνήμη. Ναι, σε άλλες είχα τύχει. Εντάξει, σε πολύ λίγες θα έλεγα είχες τύχει. Αλλά εντάξει, αισιοδοξία. Αισιοδοξία, καλά περνάς τουλάχιστον. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ποιο Θεό? Ισλάμ, στενισμό, τι γίνεται? Ένα είναι ο Θεός. Για Iron Maiden. Υπόρους. Υπόρους, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Θα ξανά είμαστε εδώ με τον Χρήστο φυσικά και όλους τους πιθανούς αντιπάλους που έχει πίσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό που μας κράτησε την τροφιά εδώ και σε όσους ήρθανε και παίξανε. Και ένα μεγάλο ευχαριστούμε σε εσάς που μας είδατε το σπίτι. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στο Quiz of the Show.